Η ομάδα έργου του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης έχει διαμορφώσει 3 εναλλακτικά σενάρια για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της περιοχής. Τα συγκεκριμένα σενάρια είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθήκων κινητικότητας στην πόλη, αλλά και των αναγκών και των προβλημάτων του συστήματος που υπαγορεύτηκαν από το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων κατά τη διάρκεια της πρώτης διαβούλευσης. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν στον σύνδεσμο και αφού διαβάσουν και μελετήσουν τα 3 σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να επιλέξουν το σενάριο που θεωρείται πως είναι καταλληλότερο να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης και θα εκφράζει το όραμα για το πως φαντάζεται ο καθένας τις ιδανικές μετακινήσεις στην πόλη του. Ο Δήμος Κοζάνης και η ομάδα σχεδιασμού του ΟΣΒΑΚ έχει ως στόχο να σχεδιάσει μαζί με τους πολίτες το μέλλον της κινητικότητας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει στο site του Δήμου Κοζάνης, στο cityofkozani.gov.gr, ένα banner το οποίο παραπέμπει σε μία έρευνα για τον σχεδιασμό της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Καλώ όλους τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης να μπουν, να αφιερώσουν ένα λεπτό από το χρόνο τους, να μπουν στο site του Δήμου και στο ερωτηματολόγιο που υπάρχει, ώστε να συμπληρώσουν και να γνωρίζουμε την πλειοψηφία των πολιτών ποια από τα 3 σενάρια επιθυμούν για τα επόμενα χρόνια. Τα 3 σενάρια κινητικότητας ήταν αποτέλεσμα της πρώτης και της δεύτερης διαβούλευσης που έγινε στο Κοβεντάριο με την ομάδα σχεδιασμού του ΣΒΑΚ. Θα ακολουθήσουν άλλες 2 συναντήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα από τις συναντήσεις και το δημόσιο διάλογο με τους φορείς αλλά και με τους πολίτες θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στο τέλος αυτής της προσπάθειας τα σενάρια της μελλοντικής κινητικότητας. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό της κινητικότητας για την πόλη και αυτό πέρα από την επαφή που έχει γίνει με όλους τους φορείς του Δήμου Κοζάνης, θα ξεκινήσουμε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης κυρίως των νέων πολιτών που είναι μαθητές. Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τους μαθητές, να τους ενημερώσουμε για την κινητικότητα και το σχεδιασμό της κινητικότητας για τα επόμενα χρόνια και γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσει μία σειρά επισκέψεων στα σχολεία αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να αποτυπώσουν στο ερωτηματολόγιο που υπάρχει, όπως σας είπα προηγουμένως, στο site του Δήμου, για ποιο σενάριο κινητικότητας επιθυμούν.